αυτό που θες από το παιχνίδι σου το έχεις στη Novibet. Με τα Novibet TV Highlights για να βλέπεις ξανά όποια φάση του παιχνιδιού σε ενδιαφέρει, εδώ παίζεις όπως εσύ θέλεις. Ο Ολυμπιακός από χθες ή προχθές έβγαλε μια ανακοίνωση με την οποία δημοσιοποιούσε και με αρκετά αιχμηρό τρόπο το σπάσιμο της συνεργασίας του με το Μετροπόλιταν. Α, μου επιτρέπετε. Το θέω τώρα. Επειδή υπάρχουν Ολυμπιακοί, οι οποίοι διαβάζω εγώ στο συνόλο. Υπάρχουν Ολυμπιακοί που λένε για ποιο λόγο το συμπαθούν και τα λοιπά. Είναι αντίθετη και τα λοιπά. Ο λαμπρός επιστήμονας θεωρώ πως ήταν παράπλευρη απόλυτα. Γιατί όταν συνεργάζεται επί σειρά ετών με το συγκεκριμένο νοσοκομείο και ο Ολυμπιακός σταματά για τους λόγους που εξήγησε στην ανακοίνωσή του Ολυμπιακός τη συνεργασία. Άρα δεν και την καταγγέλει κιόλα. Άρα ουσιαστικά θεσμικά ο άνθρωπος. Ο κύριος Θεός είναι διευθυντής της ορθοπαιδικής του Μετροπόλιταν. Και συνεργάστηκε με τον Ολυμπιακό από τότε που πήγε στο Μετροπόλιταν. Άρα λοιπόν η ερώτησή σου και η απορία πάρα πολύ κόσμου, το έχουμε εξηγήσει πάρα πολλές φορές, είναι λάθος. Ναι. Διότι ο κύριος Θεός είναι κομμάτι του Μετροπόλιταν. Ναι, πρέπει να το εξηγήσουμε. Γιατί είναι πολύ καλός επιστήμονας, ιδιαίτερα αναγνωρίσιμος τόσα χρόνια στους πάγκους και στις αποστολές του Ολυμπιακού. Και είναι ένα ερώτημα το οποίο ο πολλής κόσμος δεν οφείλει να γνωρίζει. Γι' αυτό σου λέω, πες το. Τι έχεις. Ακούστε, παιδιά, γίνεται μία ρήξη χιαστού. Εγχειρίζεται ένας παίκτης του Ολυμπιακού. Πού θα τον εγχειρίζει? Στο Μετροπόλιταν. Αφού έχει γίνει. Και να πούμε ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει συνεργασία με το ιατρικό. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Ο Ολυμπιακός θα κάνει συνεργασία με το ιατρικό. Ο κύριος Θεός, παραλαμβάνουμε λοιπόν και μην το συνεχίζουμε πάλι. Αποτελεί κομμάτι του Μετροπόλιταν, είναι διευθυντής, αν δεν κάνω λάθος, της ορθοπαιδικής του συγκεκριμένου νοσοκομείου. Ο Ολυμπιακός θεωρεί ότι το Μετροπόλιταν και γενικά όλη αυτή η ιστορία του Μετροπόλιταν, υγεία, μητέρα, έχουν κάνει ζημιά εναντίον του Ολυμπιακού. Βγάλανε και κάποια θέματα τα οποία είχαν να κάνουν με ποδοσφαιριστές, με οικογένειες και όλα τα υπόλοιπα που δεν γίνανε αυτά που τα συμφωνηθέντα. Και το κερασάκι στην τούρτα ήταν αυτό το θέμα. Ολόκληρη τούρτα τώρα, εντάξει. Κερασάκια δεν είναι τα υπόλοιπα. Ο Χρήστος ο Θεός δεν έχει να κάνει τίποτα τον Ολυμπιακό. Ο Χρήστος ο Θεός αποτελεί κομμάτι του Μετροπόλιταν με το οποίο ο Ολυμπιακός έλυσε τη συνεργασία του. Ουσιαστικά χάνει τη θέση του, όχι γιατί φταίει σε κάτι αυτός. Όχι βέβαια. Ναι, ναι όμως έπρεπε να το πεις. Έπρεπε να το πεις. Γιατί είναι λάθος η έκφραση, χάνει τη θέση. Δεν χάνει τη θέση. Δεν είναι, τη θέση του την είχε και την είχε λόγω της συνεργασίας που υπήρχε με το νοσοκομείο. Ναι. Και αντίστοιχα τώρα. Δεν έπρεπε να το εξηγήσουμε στον κόσμο. Πιθανολογώ ότι ο υπεύθυνος, ο επικεφαλής της αντίστοιχης. Αλλά μισό λεπτό, δεν είναι ο κύριος Λάκης Νικολάου στο ιατρικό? Δεν γνωρίζω. Ο Λάκης είναι στο ιατρικό. Στην ομάδα πάντως θα είναι ο κύριος Πουσκοπάκης αυτή τη στιγμή. Αντικαταστάθηκε με τον κύριο Πουσκοπάκη. Ωραία, πολύ ωραία. Ο Ανδρέας Πουσκοπάκης. Αλλά ακόμα και να είναι. Δεν πουθενά στο Ανατρόμητο. Αλλά ακόμα και να είναι ο Λάκης Νικολάου, τι έγινε, δεν καταλαβαίνω. Ο Νικολάου είναι γιατρός, δεν έχει να κάνει με την ΑΕΚ. Εντάξει, ΑΕΚ είναι. Μην το λες αυτό γιατί, γιατί προχθές ο Αντώνης Βρύκας βράβευσε τον Λάκη Νικολάου τους 50 εξαιρετικούς γιατρούς. Σίγουρα, όπως είχε βραβευτεί, αλλά ότι έχει διατελέσει ακόμα και πρόεδρος της ΑΕΚ δεν είναι μυστικό. Και τι σημαίνει δηλαδή, άμα δηλαδή. Μπορεί να έχει γιατρό της ΑΕΚ, αφού είναι στην ΑΕΚ ο καταρχήν. Ναι, εντάξει, τέλος πάντων δεν έχει καμία σημασία αυτό το πράγμα. Σημασία έχει ότι. Έπρεπε να έχουμε έναν που κάνει ρεπορτάζ υγείας εδώ να μην. Άλλο ο κύριος Αποστολόπουλος γνωρίζουμε ότι είναι ένθερμος οπαδός Ολυμπιακού. Έχει και. Είναι αλήθεια αυτό. Αυτό που θες από το παιχνίδι σου το έχεις στη Novibet. Με τα Novibet TV Highlights για να βλέπεις ξανά όποια φάση του παιχνιδιού σε ενδιαφέρει, εδώ παίζεις όπως εσύ θέλεις.